Είναι η πρώτη φορά στη σύγχρονη ιστορία του Δήμου, όπου η διοίκηση του Δήμου έχει διάθεση και έχει ξεκινήσει το σχεδιασμό για την εκπόνηση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου διαχείρισης και αξιοποίησης των υδάτων. Όταν λέμε των υδάτων, εννοούμε την καταγραφή, τη χαρτογράφηση των σημείων εκείνων στον ορεινό όγκο του Βερμίου και αλλού, όπου υπάρχουν υδάτινοι πόροι, οι οποίοι βασικός μας στόχος και επιθυμία είναι να αξιοποιηθούν προς όφελος του Δήμου και των Δημοτών. Η αξιοποίηση λοιπόν αυτή διαχέεται σε τρία σημεία. Ή αν θέλετε στηρίζεται σε τρεις πυλώνες. Ο πρώτος είναι η αξιοποίηση των υδάτινων πόρων για την ή για την άρδρευση. Όπως ξέρετε, η περιοχή μας είναι μια περιοχή η οποία είναι πλέον σχεδόν αποκλειστικά αγροτική. Υπάρχουν τεράστιες εκτάσεις και μεγάλες ανάγκες σε υδάτινους πόρους για την άδρευση των καλλιεργειών μας. Με το ολοκληρωμένο αυτό σχέδιο που σας ανέφερα προηγουμένως, αφενός μεν θέλουμε να συγκεντρώσουμε τα νερά τα οποία αυτή τη στιγμή χάνονται και να τα αξιοποιήσουμε για την ενίσχυση της αγροτικής οικονομίας. Το σχέδιο προβλέπει φυσικά συνδυαστικά για τη δημιουργία κλειστού ολοκληρωμένου κυκλώματος άδρευσης, το οποίο, όπως αντιλαμβάνεστε, η υλοποίησή του θα αποτελέσει επανάσταση για τον αγροτικό κόσμο της περιοχής. Ταυτόχρονα δε, εκμεταλλευόμενοι τις φυσικές κλίσεις της περιοχής, θέλουμε να αξιοποιήσουμε τα ύδατα και για την παραγωγή ενέργειας. Σε επιλεγμένα λοιπόν σημεία στα οποία θα υπάρχει δυνατότητα με βάση τις υψομετρικές διαφορές και πιθανείς μικρές επεμβάσεις για παραγωγή ενέργειας μέσα από υδατοπτώσεις με ικανοποιητικό παραγόμενο, με ικανοποιητική παραγόμενη ενέργεια, την οποία τοποθετούμε σε μονάδες άνω των 100 kW. Ο βασικός μας στόχος είναι μέσα από τη δημιουργία αυτών των μονάδων ο Δήμος να αποκτήσει ισχύ, σταθερά έσοδα, προκειμένου να μπορέσει να ανταπεξέλθει στον αναπτυξιακό του ρόλο που εστιάζεται αυτή τη στιγμή σε δύο πράγματα, στην κατασκευή υποδομών και στην δημιουργία ενός ολοκληρωμένου προγράμματος για την προβολή της περιοχής. Και η τρίτη χρήση την οποία θέλουμε να ενσωματώσουμε και προβλέπει το ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης και αξιοποίησης των υδάτινων πόρων είναι η αγροτουριστική χρήση. Συγκεκριμένα σημεία τα οποία θα προταθούν από την μελετητική ομάδα που θα αναλάβει όλο αυτό το κομμάτι θα γίνουν, θα χρησιμοποιηθούν, θα αξιοποιηθούν και για αγροτουριστικούς σκοπούς. Σε ένα μοντέλο ανάπτυξης αντίστοιχο, να σας δώσω και ένα παράδειγμα, της λίμνης Πλαστήρα. Όχι απαραίτητα στο μέγεθος της λίμνης Πλαστήρα, στο μοντέλο ανάπτυξης όμως, το οποίο δημιουργήθηκε εκεί. Με αυτόν λοιπόν τον σχεδιασμό, θέλουμε να μπορέσουμε να πετύχουμε την οικονομική αυτάρκεια και αυτονομία του Δήμου. Είναι ο βασικός στρατηγικός στόχος της διοίκησής μας να παραδώσουμε έναν Δήμο ο οποίος θα είναι οικονομικά αυτοδύναμος, θα αξιοποιεί τους πλουτοπαραγωγικούς του πόρους προκειμένου να μπορεί να στηρίζει
τον ρόλο τον οποίο πρέπει να έχει κάθε σύγχρονος Δήμος στην Ελλάδα. Να συμβάλλει δηλαδή στην ανάπτυξη, στη βελτίωση του επίπεδου ζωής των πολιτών.